Εδώ είμαστε και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι ακόμα μια φορά με το νέο και καταπληκτικό σε όλα Note 8 Pro της Xiaomi Redmi Note 8 Pro είναι η πλήρη ονομασία του λοιπόν έχουμε τη συσκευή πλέον μερικές ημέρες στα χέρια μας τη γνωρίσαμε μαζί σε ένα unboxing βίντεο το χρησιμοποιούμε, έχουμε βγάλει πολλές φωτογραφίες με αυτό και εδώ πέρα σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε περισσότερο με το τι μπορούν να κάνουν οι τέσσερις διαφορετικές κάμερες που έχει στο πίσω μέρος του, φυσικά κατά κύριο λόγο. Η βασική από αυτέ που έχει και εντυπωσιακά υψηλή ανάλυση στα 64 mp και όπω θα δούμε στη συνέχεια, είναι και πραγματικά πολύ καλή κάμερα. Σίγουρα πολύ καλύτερη από ό,τι περιμένει κανεί σε ένα τηλέφωνο που επίσημα στη χώρα μα κοστίζει 289 ευρώ. Στη βασική έκδοση με 64 GB αποθηκευτικού χώρου, που είναι και αυτή που έχουμε στα χέρια μα αυτή τη στιγμή, να θυμίσουμε λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε κάμερα και στη συνέχεια να δούμε τι μπορεί να κάνει η κάθε μία από αυτέ και στην πράξη. Λοιπόν, η βασική καμέρα είπαμε είναι στα 64 MP λειτουργεί κατά κύριο λόγο με την τεχνική του Pixel Binding, συνδυάζει 4 γειτονικά pixels σε ένα με αποτέλεσμα οι φωτογραφίες να έχουν ε, στην πράξη το 1 τέταρτο της ονομαστικής ανάλυσης, είναι δηλαδή στα 16 MP αντί για 64 έχει όμως τη δυνατότητα να βγάλει φωτογραφίες και στα 64 MP το οποίο θα το δούμε και αυτό σε λίγο. F-stop 1.9 είναι το διάφραγμα για το φακό της αρκετά καλά επίπεδα φωτισμού, περνάει αρκετό φως πάνω στον αισθητήρα των 64MP δεν υπάρχει όμως Optical Limit Stabilization είναι τεχνικά δύσκολο ένας αισθητήρα με τόσο μεγάλο μέγεθος να μπει στο εσωτερικό ενός τηλεφώνου μαζί με οπτική σταθεροποίηση, με το μηχανισμό γύρω του και προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο διαθέσιμο σε καμία συσκευή ούτε στο Redmi Note 8 Pro Τώρα η δεύτερη κάμερα είναι ένας υπερευρυγόνιος φακός μπορεί να δει ένα οπτικό πεδίο 120 μοιρών κάθε φωτογραφία έχει ένα πολύ μεγαλύτερο πλάνο μπορούμε να χωρέσουμε πολύ περισσότερα σε κάθε φωτογραφία που βγάζουμε είναι χαμηλότερη η ανάλυση της στα 8MP όπως και οι περισσότερες συσκευές σε αυτή την κατηγορία τιμής έχουν ultra-wide κάμερα πλέον αλλά με, το, με την ίδια περίπου ανάλυση και έχει και ένα διάφραγμα με f-stop 2.2 στο φακό της κάτι που κατά τη διάρκεια της νύχτας Περιορίζει λίγο την απόδοση, όχι όμως όσο ε, περιμέναμε. Τώρα, η τρίτη καμερά στη, στην σειρά που βρίσκεται δεν λειτουργεί αυτόνομα. Είναι και εδώ ένα αισθητήρα βάθο. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη βασική κάμερα για να βγάζουμε φωτογραφίε και ένα μεθολό φόντο όταν επιλέξουμε να βγάλουμε φωτογραφία πορτρέτου. Η τέταρτη όμω κάμερα, η οποία είναι και ξεχωριστή, βρίσκεται σε αυτό εδώ το μικρό σημείο κάτω από το LED flash που έχει το τηλέφωνο. Είναι ένα μακροφακός, ένας ένα που μα επιτρέπει να φωτογραφίζουμε πολύ κοντά στο αντικείμενό μα. Ε, Διαφορετικό είδο φωτογραφία, ασυνήθιστο. Αν κάποιο το έχει χρησιμοποιήσει σε αρκετά ακριβότερε συσκευέ άλλων εταιριών, θα του αρέσει. Εδώ πέρα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον το ότι η Xiaomi κατάφερε να ε, ενσωματώσει μια τέτοια κάμερα σε ένα τηλέφωνο τη μεσαία κατηγορία. Η ανάλυση είναι πολύ χαμηλή βέβαια στα 2 MP, όμω δεν έχει τόσο σημασία, κυρίω επειδή το πλάνο που βλέπει η συγκεκριμένη κάμερα είναι πολύ μικρό, γιατί είμαστε πολύ κοντά σε αυτό που θέλουμε να φωτογραφήσουμε η λεπτομέρεια που χρειάζεται να αποτυπωθεί είναι χαμηλότερη από το συνηθισμένο. Να έρθουμε τώρα λίγο στην εφαρμογή της κάμερας, να, ξεκι... να ξεκλειδώσουμε το Redmi Note 8 Pro με τον πολύ γρήγορο επίσης αισθητήρα αποτυπωμάτων που έχει στο πίσω μέρος του να δούμε λίγο ότι όταν ανοίξουμε την εφαρμογή της κάμερας προφανώς έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε φωτογραφίες με την τεχνική του Pixel Binding που περιγράψαμε νωρίτερα να φέρουμε σαν αντικείμενο τα Galaxy Buds που έχουμε διαθέσιμα για να δούμε πως ακριβώς μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία λοιπόν η οποία αποθηκεύεται πολύ γρήγορα, εκτός των άλλων το τηλέφωνο είναι και εντυπωσιακά ισχυρό και βλέπουμε ότι τα επίπεδα λεπτομέρειας που έχει η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι πολύ καλά. Σε γενικές γραμμές το Redmi Note 8 Pro βγάζει πολύ ζωντανές, πολύ όμορφες φωτογραφίες με Αρκετά καλό επίπεδο, με αρκετά καλό δυναμικό εύρος στο φωτισμό και χρώματα που είναι ζωντανά, είναι αρκετά όμορφα χωρίς όμως να είναι υπερβολικά. Οι φωτογραφίες που βγάζει το τηλέφωνο είναι κοντά στο φυσικό αρκεί να μην έχουμε ενεργοποιημένο το AI mode, την τεχνητή νοημοσύνη που έχει η κάμερα του τηλεφώνου με αυτό ενεργό όταν αναγνωρίσει το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε και είναι ένα από αυτά που ξέρει η κάμερα του Note 8 Pro αλλάζει λίγο τη συμπεριφορά της, τονίζει κάποια χρώματα προκειμένου να βγάλει μια πιο όμορφη και λίγο πιο ζωντανή φωτογραφία όμως αυτό είναι κάτι που μπορούμε πάντα να το απενεργοποιήσουμε κλείνοντας το, night mode, το AI mode στην κάμερα και φυσικά υπάρχει πάντα η επιλογή να ενεργοποιήσουμε και το HDR είτε χειροκίνητα είτε να το αφήσουμε στην αυτόματη λειτουργία και μας αρέσει πάρα πολύ που η Xiaomi είναι μία από τις λίγες εταιρείες που μπορεί να συνδυάσει τη λειτουργία του AI mode με αυτή του HDR. Τώρα, να δούμε εδώ στις επιλογές υπάρχει δυνατότητα να γυρίσουμε στο 64M όπω περιγράφεται, που είναι προφανώ η δυνατότητα να βγάλουμε φωτογραφία στα 64 MP με την κάμερα του Note 8 Pro στην πλήρη, ανάλυση, στην πλήρη ονομαστική ανάλυση του αισθητήρα. Να βγάλουμε και εδώ ένα δείγμα για να δούμε πόσο διαφορετικέ είναι οι συγκεκριμένε φωτογραφίε. Βλέπουμε ότι το τηλέφωνο δεν έχει κανένα είδου δυσκολία να βγάλει τη φωτογραφία. Αν ζουμάρουμε και πάλι βλέπουμε ότι εκτός των άλλων αρχικά μας επιτρέπει να, φέρουμε πολύ πιο, να ζουμάρουμε πολύ περισσότερο σε κάθε φωτογραφία βλέπουμε ότι έχει αποτυπωθεί πολύ λεπτομέρεια, εντυπωσιακά επίπεδα λεπτομέρειας και έχουμε να πούμε σίγουρα ότι είναι ένα από τα λίγα τηλέφωνα με κάμερα που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο που ακόμα και στην πλήρη ονομαστική ανάλυση βγάζει πολύ καλές φωτογραφίες με αρκετά καλό δυναμικό εύρος και εντυπωσιακά επίπεδα λεπτομέρειας ή Xiaomi ε, τονίζει ότι το Note 8 Pro είχε, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την κάμερα στην πλήρη ανάλυση της ακριβώς για να μπορεί να βγάλει φωτογραφίες με πολύ πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρειας και να μπορούμε να κρατήσουμε, να κάνουμε crop, να κόψουμε ένα κομμάτι από τη φωτογραφία που θέλουμε και να κρατήσουμε μόνο αυτό αν δεν μας ενδιαφέρει όλο το πλάνο που έχουμε τραβήξει. Τώρα, στο συγκεκριμένο mode προφανώς δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε από τη μία κάμερα στην άλλη. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να επιστρέψουμε κανονική, στο κανονικό photo mode και από αυτόν εδώ το μικρό διακόπτη σε εισαγωγικά που υπάρχει στο viewfinder της κάμερας μπορούμε να αλλάξουμε στην κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό η οποία βλέπουμε ότι με το που αλλάζουμε από τη μία στην άλλη μειώνεται λίγο ο φωτισμός που εμφανίζεται στο πλάνο ακριβώς επειδή έχει αυτό το λίγο πιο σκοτεινό διάφραγμα που περιγράψαμε νωρίτερα εδώ και πάλι οι φωτογραφίες βγαίνουν εντυπωσιακά γρήγορα, είναι λίγο πιο σκοτεινή όπως είπαμε και φυσικά η λεπτομέρεια δεν είναι στο ίδιο επίπεδο από τη στιγμή που ο ίδιος ο αισθητήρα έχει χαμηλότερη ανάλυση στα 8 MP. Υπάρχει και ένα, ψηφιακό zoom το 2 επί που φέρνει το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε δύο φορές πιο κοντά προφανώς χρησιμοποιείται η βασική κάμερα και με τόσο υψηλή ανάλυση ακόμα και στο μισό στα 32MP δηλαδή μπορεί να βγάλει φωτογραφία με πολύ πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρειας ειδικά όταν ε, μή, ε, μάλλον αρκεί να θυμόμαστε ότι μιλάμε για μια φωτογραφία που βγήκε με ψηφιακό zoom. Τώρα, ο macro αισθητήρα που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα εδώ πέρα στις επιλογές του viewfinder υπάρχει δυνατότητα να μπούμε στο macro mode το οποίο... Μα επιτρέπει να έρθουμε πολύ κοντά στο αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε και αφού περιμένουμε να εστιάσει μια διαδικασία που εδώ ίσω δυσκολευτεί να την κάνει λίγο το τηλέφωνο αλλά αυτή το περισσότερο το άσπρο φόντο που έχει το πλάνο μας να αφήσουμε τη, ε, τα μπάντς στην άκρη και να φέρουμε τη μηχανή μα, η οποία είναι σίγουρα πιο εύκολο βλέπουμε πόσο κοντά μπορούμε να εστιάσουμε και ότι τελικά η φωτογραφία που βγάζουμε Όπως είπαμε παρά τη χαμηλή ανάλυση του αισθητήρα Είναι αρκετά καλή κυρίως επειδή είναι πολύ μικρό το πλάνο ε, Που χρησιμοποιούμε στη φωτογραφία Μάλλον πολύ μικρό το πλάνο που βλέπει η κάμερα Μπορούμε να την απενεργοποιήσουμε Το ίδιο εύκολα όσο επιλέξαμε να τη χρησιμοποιήσουμε Και ε, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε Είναι ότι τα τηλέφωνα της Xiaomi προσφέρονται Και ένα πολύ καλό ε, night mode Το οποίο έστω και με Λίγο πιο δύσκολο τρόπο από ό,τι θα θέλαμε μπορούμε να ενεργοποιήσουμε. Στο Night Mode λοιπόν όταν θέλουμε να βγάλουμε μια φωτογραφία, ξανά την DSLR για λόγους ευκολίας και αφού πατήσουμε το πλήκτρο το τηλέφωνο βγάζει στις εχόμενες διαδοχικές λήψεις, περιμένουμε λίγο για να τη συνδυάσει σε μια φωτογραφία, εδώ υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση αλλά είναι πολλές φωτογραφίες που γίνονται μια και το αποτέλεσμα είναι εδώ προφανώς κατά τη διάρκεια της ημέρας ένα λίγο καλύτερο δυναμικό ευρωσφοντισμού, πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρειας γιατί η φωτογραφία βγαίνει με την τεχνική του Pixel Binding και εδώ στα 16MP οπότε εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες που έχει η κάμερα του Note 8 Pro, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι φωτογραφίες που έχουμε βγάλει ως τώρα είναι απρόσμενα καλές, είναι σίγουρα πολύ καλύτερες από αυτό που περιμένει κανείς από ένα mid-range τηλέφωνο έστω και με κάμερα που έχει night mode, υπάρχουν και άλλες συσκευέ του ανταγωνισμού που έχουν κάμερα με αντίστοιχο mode και δεν μπορούν να πετύχουν το ίδιο καλά αποτελέσματα με το ε, Note 8 Pro και εδώ να δείξουμε, τυπικά έστω, ότι μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφία με το Night Mode και με δύο οπτικο... ε, ψηφιακό συγγνώμη, Zoom, η οποία και αυτή με τη σειρά της βγαίνει με τον ίδιο τρόπο συνεχόμενες λήψεις που συνδυάζονται σε μια φωτογραφία που και πάλι, με δεδομένο το ότι πρόκειται για ψηφιακό Zoom και για Night Mode, είναι πολύ καλές φωτογραφίες. Αυτές είναι οι βασικές δυνατότητες που προσφέρει η κάμερα του ενώ e, το 8 Pro προφανώς υπάρχει δυνατότητα να γράψουμε και βίντεο και μάλιστα να δούμε τις διαθέσιμες επιλογές στις ρυθμίσεις πλέον είναι δυνατόν να αλλάζουμε την ποιότητα του βίντεο και από, το, από συντόμευση μπορούμε να διαλέξουμε ανάλυση 4K με 30 καρέ το δευτερόλεπτο, 720p με 30 καρέ αν για κάποιο λόγο θέλουμε να βγάλουμε ένα βίντεο σε τόσο χαμηλή ανάλυση και 1080p με 30 και 60 καρέ το δευτερόλεπτο και όπως βλέπουμε με 60 καρέ το δευτερόλεπτο είναι λίγο πιο σκοτεινό το πλάνο, κάτι που είναι τεχνικός περιορισμός πάντα όταν θέλουμε να γράψουμε βίντεο σε αυτή την ανάλυση και υπάρχει πάντα η δυνατότητα να γράψουμε βίντεο και με τον Ultra Wide αισθητήρα με σαφώ λιγότερε επιλογέ. Μόνο 720p και 1080p διαθέσιμο υπάρχει με 30 καρέ δευτερόλεπτο. Με μια κάμερα των 8 MP δεν θα ήταν λογικό να περιμένει κάποιο από τον Note 8 Pro να γράψει βίντεο με τον Ultra Wide φακό του και σε ανάλυση 4K. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να περιμένουμε από ένα τηλέφωνο σε αυτή την κατηγορία τιμή. Υπάρχει σταθεροποίηση στο πλάνο, η οποία προφανώ είναι ψηφιακή. Πολύ καλή θα λέγαμε, αν γυρίσουμε στη βασική κάμερα μπορούμε να το δούμε καλύτερα αυτό που περιγράφουμε, ότι είναι πολύ καλή η σταθεροποίηση που, περιγράφει, που διαθέτει για την εγγραφή βίντεο, αλλά μπορούμε να την απενεργοποιήσουμε αν θέλουμε, όμως υπάρχει και η δυνατότητα να γράψουμε βίντεο σε macro mode, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κάμερα με τον macro αισθητήρα για να γράψουμε βίντεο, Φανταστείτε πώς θα ήταν να βρούμε κάτι που κινείται και να το γράψουμε ένα βίντεο από τόσο κοντά, κάποιο έντομο ίσως ή κάτι τέλος πάντων που είναι αρκετά μικρό και θα βόλευε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε, η αλήθεια είναι ότι είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έχουμε κάνει ως τώρα με το Note 8 Pro. Υπάρχει δυνατότητα, δεν έχουμε βρει το κατάλληλο πλάνο. Παρ' όλα αυτά, η γενική εικόνα που μας έχει αφήσει η συσκευή, όπως φαίνεται και από τον τόνο που έχουμε στην περιγραφή που κάνουμε στο συγκεκριμένο βίντεο, είναι περισσότερο από απλά θετική. Το τηλέφωνο έχει μια πολύ καλή, μια εντυπωσιακή κάμερα για συσκευή της μεσαίας κατηγορίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα άλλο smartphone στα κάτω ειδικά από τα 300 ευρώ που να έχει τόσο καλή κάμερα. Συνολικά, είτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, είτε για τη λήψη φωτογραφιών το βράδυ. Ακόμα και η εγγραφή βίντεο που έχει είναι πολύ καλή και αν όλα τα άλλα που προσφέρει σαν συσκευή το Note 8 Pro πάντα δεν είναι αρκετά για να κάνουν κάποιον να το επιλέξει, η κάμερα είναι κατά τη γνώμη μας ο ένας από τους βασικότερους λόγους για να το θεωρήσει κανείς μία από τις βασικές επιλογές του σε περίπτωση που θέλει να αγοράσει ένα καινούριο τηλέφωνο σε αυτή την κατηγορία τιμής. Λοιπόν, αυτά από εμάς στο συγκεκριμένο βίντεο, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον O8 Pro και να ολοκληρώσουμε τη δοκιμή του και φυσικά θα ακολουθήσει ένα ακόμα βίντεο με το αναλυτικό review μας. Καλή συνέχεια από εμάς και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα.